Για μένα σήμερα ουσιαστικά κλείνει ένας κύκλος, διότι μετά την ονομασία του γηπέδου του Χριστού Γυμναστηρίου στην Λίμνο, ο Νίκος τελείωσε την αθλητική του καριέρα. Έρχεται η σημερινή μέρα που η Οριστιάδα το τιμά με αυτόν τον τρόπο και ονομάζει το γήπεδο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Χίλα Μαυρομάτη, τον δήμαρχο Οριστιάδας, τον κύριο Μουζά και τον πρόεδρο του Συλλόγου Οριστιάδας, τον κύριο Βασίλη Γκυζάνη. Και ελπίζω ότι το όραμα και όλα αυτά που πρεσβεύει πια ο Νίκος σαν αξία να συνεχίσουν να υπάρχουν, να συνεχίσει να ντρούν τα μικρά παιδιά αυτή την αγάπη προς το άθλημα και να συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας προς αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, σήμερα η Οριστιάδα τιμά τον Νίκο Σαμαρά και ταυτόχρονα τιμά όλα τα παιδιά που δόξασαν τη φανέλα της ομάδας μας, όλα τα παιδιά που δόξασαν την Οριστιάδα. Αυτή τη γενιά που τα έδωσε όλα για τον τόπο μας, που ίδρωσε μέσα στα γήπεδα και έγινε πρότυπο για τα σημερινά αγόρια και κορίτσια, νέους και νέες που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ο Νίκος Σαμαράς και οι συμπαίκτες του, οι προπονητές και οι διοικητικοί παράγοντες δεν συμβιβάστηκαν με την άποψη ότι βρισκόμαστε στην άκρη της Ελλάδας. Με τη στάση τους και με τις επιτυχίες τους απέδειξαν ότι μπορούμε να βρισκόμαστε στο κέντρο ενδιαφέροντος όλης της Ελλάδας, ότι μπορούμε να βρισκόμαστε στην κορυφή. Σήμερα τιμούμε όλα αυτά τα παιδιά, δίνοντας στο κλειστό μας γυμναστήριο το όνομα του αρχηγού της που έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά μας. Ο Νίκος Σαμαράς άνοιγε διάπλατα τα χέρια του για να αγκαλιάσει τους συμπαίκτες του, όπως ο αετός ανοίγει τις φτερούγες του. Έτσι έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του και το κλειστό γυμναστήριο Οριστιάδας για όλα τα παιδιά, όλους τους νέους και τις νέες που θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτής της ομάδας, το παράδειγμα του αθλητή Νίκου Σαμαρά. Για μια ακόμη φορά δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στην οικογένειά του και την ευχαριστούμε για όσα προσέφερε ο δικός του σύζυγος και πατέρας σε όλους εμάς. Σας ευχαριστώ.